Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Να ρωτήσω, όταν αναλάβετε τη διακυβέρνηση της χώρας, θα διατηρήσετε το παράρτημα του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη και θα κάνετε το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης πάλι Υπουργείο? Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία, κύριε Αγγελίδη. Δεν το έχω σκεφτεί. Θα ευχηθώ μια εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία. Σε καλύπτει αυτό, ε! Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σε 7 χρόνια πήρα 3 πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια, εσείς χρειαστήκατε μια δεκαετία για να τελειώσετε το Μεσόβιο. Να συγκριθούμε λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Εσείς καταλάβατε τι είπατε, κύριε Τσίπρα? Δεν νομίζω ότι καταλάβατε τι είπατε, διότι ίσως ο Ρουσό και η έννοια της διάκρισης των εξουσιών να σας είναι λίγο ξένη. Ξέρετε, όταν κάνετε τέτοιες αναφορές δεν αρκεί να σας τις γράφει κάποιος λογογράφος. Πρέπει να τις καταλαβαίνετε κιόλας. Βεβαίως να τα χαίρεστε τα 3 σας πτυχία, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν πήγα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν έχω 3 πτυχία, αλλά γνωρίζω ότι ο Ρουσό δεν μίλησε για διάκριση των εξουσιών. Ο Ρουσό μίλησε για το κοινωνικό συμβόλαιο. Εγώ σε δημόσιο πανεπιστήμιο πήγα, το ξέρω τουλάχιστον αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, που σας αρέσουν αυτές οι αναλογίες, θυμάστε τι είχε πει ο Αϊνστάιν για τον ρεαλισμό της παράνοιας, έτσι δεν είναι? Να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα απόφευγμα δήθεν του Αϊνστάιν, ότι είναι παράνοια να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Μόνο που αυτό δεν το έχει πει ποτέ ο Αϊνστάιν, κύριε Μητσοτάκη. Είναι από τα γνωστά ψεύτικα αποφθέγματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Διηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Εάν δεν δαμάσει κανείς τα εσωτερικά του εξάρχεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά εξάρτητα της κοινωνικής ζωής.